Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, έχει κανένα Ροδίτ... Αυτό θα κάνεις. Αυτό θα το κάνω εγώ. Πάρ το χεράκι σου από εκεί. Ροδίτης μόλις έχασε το BDB και ξεκινάμε. Ντερμπάρα, η ΕΠ, Cavs. Πες μας. Πες μας, James Harden. Ναι. Γεια σας. Ποιος θα κερδίσει, λέει, και εσύ που δεν ξέρεις ομάδα. Ο Νικολαίδης. Η πρώτη επίθεση είναι με τον Νικολαίδη για τον Δούκα. Και πάλι για τρεις ο Τόμας, όχι. Οκ. Για κάχεις το πρώτο καλάθι αγώνα. Για το 1-0 και το πρώτο φάουλ από το Μεθενίδη. Χρόνος, δεν έχει ξεκινήσει ο χρόνος. Και δεν έχει μπει και το καλάθι. Πάμε! Θα βάλω και το φάουλ, μισό λεπτάκι παιδιά. Είχε κολλήσει. Εντάξει. Δεν θα καταφέρει ο Δούκας να πιάσει την μπάλα. Κάποια μικρά τεχνικά ζητήματα είχαμε, τα λύσαμε. Και πάλι μαζί στην περιγραφή λοιπόν του παιχνιδιού. Δεν χάσατε και πολλά, δεν είναι το σκορ για του ΣΥΕΠ. Με το καλάθι Γιακάκη. Το καλό προφίλ πήραμε. Με αυτό δεν σούταρε. Με αυτό σούταρε, με αυτό επιβεβαιώνει και η γραμματεία. Δούκας. Ο Πουλάκης θα βάλει και το γαλάκι, θα πάρει και το φάουλ. Εντάξει. Αστοχίσει την βολή ο Πουλάκης, ο Μεθενίδης θα πάρει το rebound. Γιακάκης αστοχή και ο Πουλάκης μαζεύει. Νευρικά οι δύο ομάδες, είναι μεγάλο ντέρμπι καθώς και οι δύο θέλουν την νίκη για να μπουν στην πρώτη τετράδα. Τρίτο φάουλ για τους ΕΠΙΕΠ. Δούκας, ωραία ενέργεια με το αριστερό, θα κάνει το τελείωμα για το 1-1. 1-2, συγγνώμη, ήταν και το καλάθι Πουλάκη πριν. Το goal foul. Προδίδει στο μεγάλο επιθετικό όπλο τον ΕΠΙΕΠ. Στο προηγούμενο παιχνίδι πήρε την ομάδα του στην πρώτη περίοδο από το χέρι, έβαλε 18 πόντους. Της έδωσε ένα προβάδισμα πολύ καλό για να φτάσει μια άνετη νίκη 40 πόντους διαφορά. Το προηγούμενο πήρε εγώ, γιατί που έχει γίνει κι άλλο διάμεσα, δεν θυμάμαι. Τώρα στο χέρι ο Ροδίτης, ο Καραγιάννης θα μαζέψει το rebound. Παραλίγο το λάθος, ο Πουλάκης κρατάει και αφήνει στο Δούκα. Πουλάκης μέχρι μέσα, πολύ ωραία. Η ενέργεια από τον Πουλάκη και η πάσα από τον Δούκα που είδε το διάδρομο. 1-3. Ροδίτης με αυτό το αργό steel shoot. Και νέο φάουλ από τον Ροδίτη. 4 ήδη ομαδικά για τους ΕΠΙΕΠ. Το επόμενο είναι ο φάουλ. Είναι φάουλ. Τι λέω. Το επόμενο είναι βολή. Και να η βολή, το φάουλ από το Διακάκη. Είναι 5-0 τα φάουλ. Είναι ένα πλεονέκτημα. Είναι ένα πλεονέκτημα αυτό για τους Cavs. Καραγιάννης μέσα, αυτά είναι. Και βολή από τον Καραγιάννη. Ροδίτης, αστοχή. Ρε μεγάλε! Ο
Κολαίδης για 3, έξω και αυτό. Ήδη ένα 5 για τους Cavs. Έχουν μπει πολύ πιο δυνατά. Κάνα και το πρώτο φάουλ που θα κάνουν τώρα. Ο Νικολαίδης απέναντι στον Τίζο έχει μισμάτς. Και ο Διακάκης θα κάνει το 2-5. Βούκας για 3. Όχι, δεν θα μπει. Η μπάλα είναι έξω από τα χέρια του Καραγιάννη. Νομίζω, δεν ξέρω τι θα ζητήσει. Ναι, αυτό έδωσε. Μεθενίτης, το φάουλ. 5-2 λοιπόν τα φάουλ. Βήματα το Διακάκη. Έχει κλείσει. Έτσι. Δίζουν μέχρι μέσα ωραία ενέργεια. Άστοχη ενέργεια όμως και η μπάλα είναι για... Ωραίο. Α, για τους Cavs τελικά. Νικολαίδης από τη γωνία για 3, ένα σούτ που το έχει και μας επιβεβαιώνει. Το Νικολαίδη εσείς δεν το βλέπατε γιατί δεν είχα προσέξει εγώ ότι δεν τραβάει εκεί η κάμερα. Αλλά α, από εκεί που ήταν ο Μεθενίτης τώρα το έβαλε. Και κλέψιμο για τους Cavs. Λούκας αστοχή από το ύψος των βολών. Ροδίτης ζήτησε την μπάλα και την πήρε. Σουτάρει και για 3 μέσα. Να η απάντηση 4-7. Καραγιάννης με τον Διακάκη, μια μάχη πολύ δύναμης και όγκου. Ο Καραγιάννης κερδίζει τον Διακάκη για το 4-8, double score για τους Cavs. Πολύ καλύτερο ξεκίνημα, θα έχει πρώτα λεπτά. Ροδίτης του Τάρι, αστοχή για 3, το rebound τον Διακάκη. Και το φάουλ και το καλάθι. Ο Βερός Διακάκης, αυτό είναι που λέμε νίκη κατά κράτος για τον Διακάκη επί του Καραγιάννη. 5-8 και 5-3 τα φάουλ. Και η βολή, όχι, αστοχή, το rebound είναι από τον Ζούκα. Εσύ για ζόρια να πάρουν ένα rebound, την Cavs. Μειονεκτούς σε ύψος. Καλά, και φάουλ τώρα από τον Μπουλάκη. Καλά και μια βολή λοιπόν. Οι Cavs δείχνουν να ανακάμπτουν μετά από ένα πολύ κακό διάστημα με 6, νομίζω 5-6 συνεχόμενες ήττες. Αυτό είχε στη βολή ο Πουλάκης, δεν μπορούσε να πάρουν και το rebound και τώρα ο Ροδίτης μόνος το σκέφτεται, σουτάρει και αστοχή. Ο Ντίζου πετάει την μπάλα και ο Μεθενίτης μαζεύει το rebound. Περνάει και τον Δούκα προς τα μέσα, ωραία ενέργεια, είναι άστοχος. Rebound από τον Πουλάκη. Για να πάρουν ένα rebound οι Cavs στείλουν αίμα. Νικολαίδης και όλο το χρόνο να το σκεφτεί, από εκεί περισσότερο πριν αστοχή τώρα, Ροδίτης. Περνάει τον Νικολάη στα πόδια και φτωχή για το 6-9. Καραγιάννης, πολύ ωραία ενέργεια και άλλο καλά από τον Καραγιάννη. Μας έχει τρελάνει σήμερα ο Καραγιάννης. Φοβερή εμφάνιση. Αυτό κι αν εμείς μάτσο, Πουλάκης με τον Τίζο, ο Ροδίτης δεν του δίνει την μπάλα όμως. Αστοχή στο τρίποντο και Μεθενίτης όμως σε νέο τρίποντο, έξω και αυτό. Πουλάκης μαζεύει και βρίσκει τον Τόμας. Πολύ ωραία, περνάει τον Ροδίτη. Δύο βολές λοιπόν για τον Νικολαίδη και μετά θα πάει στον πάγκο. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη για το 6-12 και η αλλαγή τώρα. Μπαίνει ο Βασιλόπουλος στη θέση του. Και πάλι double score όπως μου επιβεβαιώ, όπως με πληροφορεί. Ο τρελός γραμματέας.
3 λεπτά μένουν για την πρώτη περίοδο. Φάουλ. Η μπάλα είναι από το πλάι. Σκληρή άμυνα τον Cavs. Έχει κρατήσει πολύ χαμηλά του σκιέπ. Ροδίτη σουτάρει από τη βολή. Μέσα 7-12. Ο Δούκας σταματάει, δεν σουτάρει. Βασιλόπουλος μόλις βγήκε στο παιχνίδι. Πάει να κάνει μια ενέργεια. Αποκριτήσει το Δούκα αυτό το μπουλάκι. Παίρνει προς τα μέσα. Με ταμπλό είναι άστοχος. Το rebound είναι από τον Ροδίτη. Αντίρβου. Στο Τζίρτζο ο Δούκας πήρε το μακρινό rebound και όπως είπε και ένας κάμεραμάν, μην πω τι κάμεραμάν είναι αυτό, speaker συγγνώμη, το μακρινό rebound είναι η λύση. Θυμάσαι ποιος το έλεγε αγαπητέ. 9-12 με το τρίποντο του Ροδίτη μέσα στη φλιαρία μας. Ο Ροδίτης κατάφερε και φτώχησε. Ο Βασιλόπουλος ένα κλικ πριν τα βήματα, έδωσε την πάσα. Καραγιάννης για 3, αυτό θα ήταν έκπληξη. Πήγε έξυπνα να βρει τον Βασιλόπουλο, αλλά έξυπνα το κατάλαβε και ο Ροδίτης και έκλεψε. Βγήκε ο Τόμας, έπεσε η ομάδα. Με Θενίτης για 3 και για το μείον 1, όχι. Για Κάκης. Με Θενίτης αστοχή, ποιος ο Βασιλόπουλος βγάζει την μπάλα έξω. Για αλλαγή. Καραγιάννης θα περάσει στον πάγκο. Ο Σακάς στο παρκέ, μετά από πολύ καιρό Σακάς, καθώς σπουδάζει στο εξωτερικό το παιδί, πατάει παρκέ για τους Cavs. Και για να δούμε, το θυμάται το... Το αντικείμενο ήταν ξεχάσει και στη Σκωτία. Ροδίκη, φάουλ και μια βολή. Και νέα αλλαγή, ο Θωμάς στη θέση του... Πουλάκι. Είπε λοιπόν ήταν το κομμάτι στο σύνδεσμο του Μπάσκα. Το μακρινό ρυμπάν, ναι, το τσουκμά. Εκεί είναι παγγέλη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπήκε εκεί πολύ από το Ροδίτη, 10-12. Ωραία. 10-13 το Σακά. Ο Νικολαίδης για 3. Για 2, 10-13 λοιπόν. Μία επίθεση μένει για την πρώτη περίοδο. Πήγαινε λίγο πιο μπροστά αν θες, σε τραβάει η κάμερα. Ορίστε, δεν τραβάει η κάμερα. Σακάς πάει μέχρι μέσα. Θα βρει το Βασιλόπουλο. Αγροβολισμένος για 3, είναι άστοχος. Ποιος το λιμπάνε, το Πάπι. Ευστοχή ο Βραχνός, αλλά δεν μετράει. 10-13 πρώτη περίοδος και σε λίγο πάλι μαζί. Ναι. Χάσαμε ένα σουτ. Ναι. Εντάξει, χάσαμε δύο σουτάκια. Υπάρχουν κάτι ζητήματα εδώ στην γραμμάτια, λύνονται σιγά σιγά, ξεκινάει και το δίπλα παιχνίδι. Ξέρετε πως είναι αυτά, live όλα. Και πάλι μια κακή επίθεση από τους Cavs. Έτσι ο Καραγιάννης δίνει οδηγίες στον Δούκα και τον τρελαίνει μάλλον. Και ο Μεθενίτης εντωμεταξύ ευστοχή σε ένα τρίποντο για το 12-13. Από τον Δούκα στην καλή άμυνα του Βραχνού. 12-13 και ο Ροδίτης τώρα για το προβάδισμα. Όχι, δεν θα το δώσει. Ντύρζου όμως δεσπόζει κατά το καλάθι, θα κάνει και βήματα. Δούκα στο Βασιλόπουλο, για 3 ο Βασιλόπουλος και πάλι άστοχος. Ωραία ενέργεια από τον Βραχνό για το 13-13. Έχουμε πρώτη φορά λοιπόν ισοπαλία στον αγώνα. Μετά το κακό ξεκίνημα οι ΕΠ μπαίνουν σιγά σιγά, αλλά εδώ η μπάλα ακροβατεί
Ναι. 13-14 λοιπόν μετά το καλάθι και 15-14 με το τρίποντο του Ροδίτη. Πρώτη φορά η ΕΠ περνάνε μπροστά στο σκορ. Αστοχή ο Πουλάκης. Μεθενίδης για το συν 3, όχι, Ροδίτης στο επιθετικό rebound όμως. Αυτός για το συν 3, ούτε αυτός. Ποιος στο rebound, ο Βασιλόπουλος. Για 3 ο Βασιλόπουλος μέσα. Επιτέλους φωνάζει ο Καραγιάννης από τον πάγκο. 15-16 και πάλι το προβάδισμα περνάει στους ΙΕΠ. Δίζω αστοχή, θα πάρει ο ίδιος στο rebound. Μεθενίδης, βραχνός. Ωραία ενέργεια, είναι άστοχος όμως, Νικολάηδης θα μαζέψει. Ωραία πάσα πήγε να περάσει ο Σακάλα, αυτή πέρασε μέσα από τα χέρια του και την πήρε ο Ροδίτης. Φάουλ του Πουλάκη, ο πρώτος στην περίοδο σε σχέση με τα πολλά της προηγούμενης. Τι φορά αυτή. Σακάς μαζεύει με δυσκολία το rebound. Πάτησε ο Βασιλόπουλος. Πολλά λάθη. Αυτό είναι το συστατικό της δεύτερης περίοδου. Τα πολλά λάθη. Με το Μεθενίδη τώρα να στοχίσει ένα τρίποντο. Το δίσκο να μαζεύει το rebound. Να στοχίσει και αυτός και Σακάς. Βασιλόπουλος το φάουλ από τον δίσκο. Το λάθος από τον Πουλάκη, πολύ φθηνό λάθος, πάρα πολύ κακή πάσα αυτή από τον Πουλάκη. Ήταν λες και δεν είχε στο μυαλό του ότι παίζει ο αντίπαλος. Μεθενίδης από την βολή. Όχι, δεν έρχεται η σοφάρη. Ο Νικολάης με ωραίο μπλοκάουτ, θα πάρει το rebound τον τίτλο. Και φοβερή ενέργεια, πάει προς τα μέσα, ευστοχή για το 15-17. Μπαίνει προς τα μέσα, καλή άμυνα από τον Νικολαίδη. Αν σέρνετε την τρίτη θα έχουμε να κάνουμε άλλα. Τουλάχιστον 15-18. Και πάλι το προβάδισμα στα χέρια των Cavs. Αφού με την άμυνα τους κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι και πάλι. Ροδίτης. Όχι, δεν είναι ευστοχή, κύριζω πιο ψηλά για το 16-18. Φοβερό σβήσιμο φώτων. Χάσιμο του ουρανού και ο Βασιλόπουλος τι κάνει, μια ποικιλία. Πήγε και κατέστρεψε με αυτή την ποικιλία την ενέργεια του Πουλάκη. Τώρα σωστό φάουλ εδώ από το διαιτητή. Την τάπα λοιπόν του Πουλάκη πριν μετράει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ, 17-18. Μετά λοιπόν την τάπα του Πουλάκη, έχω σταθεί εγώ δύο φάσεις πριν τώρα όμως, κακό αυτό. Έριξε εκεί τα φώτα στο Ροδίτη, είπαμε. Πήγε ο Βασιλόπουλος, έκανε μια ποικιλία. Και τσουπ, ήδη δύο πόντι για τους ΙΕΠΙΕΠ, 17-18. Και μια βολή για να ισοφαρίσουν. Με το βραχνό. Όχι, δεν θα μπει. Ο Νικολαίδης μαζεύει. Μπαίνει προς τα μέσα, αλλά θα βρέξει πολύ καλή άμυνα ο Ροδίτης. Θα πάρει και την μπάλα από τον Πουλάκη με την πολύ καλή του άμυνα. Καλή άμυνα όμως και από τον Πουλάκη. Τώρα δεν άφησε τον Ροδίτη να δει καθαρά το καλάθι.
Λούκας που ξαναμπήκε, καλάθι και φάουλ. Φοβερό καλάθι από τον Δούκα, στάθηκε στον αέρα. Κατάφερε να πάρει το φάουλ από τον Μεθυνίτη, έβαλε και το καλάθι. Και η βολή μέσα 17-20. Γκίρζου γυρνάει, είναι άστοχος όμως. Ο Καραγιάννης γιατί δεν έτρεξε για την μπάλα, δεν κατάλαβα. Αυτό του λέει και ο Δούκας. Ο Καραγιάννης την άφησε ενώ την είχε βγάλει αυτός. Ροδίτης για τρεις πάνω στην άμυνα του Πουλάκη. Αυτό είναι που λέμε στην Αμερική in your face. Ο ορισμός του in your face. Δούκας πολύ ωραία στέκεται στον αέρα, 19-21. Άμεση απάντηση στο καλάθι του Ροδίτη. Αλλά βέβαια καλύτερα τα δύο από το ένα. Πουλάκης τώρα θα πάρει θέμα του πίσω και θα κλέψει την μπάλα από τον Ροδίτη. Θα μιλάω, ο Πουλάκης είναι καλύτερος από τον Ροδίτη. Δούκας για το 19-22. Μεθενίδης πατάει μέσα για ένα, είναι 20-22. 3-40 μένουν για την ολοκλήρωση του μηχρόνου. Δούκας είχε το momentum. Ο Καραγιάννης με ένα άλμα στον Θεό έδωσε πάλι πάνω στο Πουλάκι. Φάουλ από τον Ροδίτη. Από τρία ομαδικά οι δύο ομάδες. Καραγιάννης. Βραχνός μένει προς τα μέσα με το δεξί, ωραία, 21-22 μειώνει. Τώρα είναι άστοχος ο Καραγιάννης, καλή άμυνα εδώ στην Εφενίτη. Και να ο Μεθενίδης μετά την καλή άμυνα θα βάλει και το τρίποντο για το 23-22. Δούκας αστοχή ο ίδιος στο rebound. Και πάλι άστοχος. Ίσως εκεί το Μαρκάρ Αντρίν θα έπρεπε να βγάλει την μπάλα έξω. Γύρζει μέχρι μέσα, καλάθι. 24-22, συγγνώμη. Δύο πήγαν να παίξουν Δούκα στον Νικολαίδη, ο Πουλάκης έκανε βήματα. Give it home, λέει. Ένα-δύο στο ποδόσφαιρο. Ήθελα να το πω με ποδοσφαιρικό όρο. Νικολαίδης για τρεις. Όχι. Και κάθε μπάλα τον παραδέχει τον Πραχνός. Πολύ σωστός, ωραίος. Αλλά ο ίδιος το rebound στον Πουλάκη και εύκολα το καλάθι, 24-23. Κοιμήθηκαν οι ΕΠ. Δίρζου, αστοχή, ποιος το rebound του Πουλάκη με τη βοήθεια του Νικολάηδη που έδωσε την μπάλα πάνω στα χέρια του. Μέχρι μέσα, καλάθι, φοβερό καλάθι, υποχθόνιο θα το έλεγα εσύ. Συμφωνεί. Υπόγειο, ναι, εντάξει. Ο Ροδίτης αστοχεί, ο Ντίρου σπρώχνει μπάλα στο Βραχνό και αυτός που ταμπλό δεν θα ευστοχίσει. Λούκας, λάθος. Καραγιάννης θα παίξει καλή άμυνα. Βραχνός για τρεις, όχι. Λούκας μαζεύει από το σπρώξιμο του Νικολαίδη. Και εκτελεί και για τρεις, όχι. Μεθενίδης και αυτός για τρεις, ούτε αυτός. Ο Πουλάκης στο rebound, πέφτουν σώματα στα rebound. Με μειονέκτημα ύψους οι Cavs πηδάνε όλοι για το rebound. Αυτό που λέμε ματώνουν για την μπάλα. Νικολαίδης με πλάτη, πολύ ωραία, θα βρει τον Καραγιάννη και αυτός θα φτωχείς. Τι βάλανε ρε παιδιά εδώ, ο Καραγιάννης δεν το βάζει αυτό. Μπράβο ρε αγόρι μου. Ροδίτη στο drive, θα πάρει το foul και το καλάθι, φοβερό. Φοβερό μπάσκετ βλέπουμε. Yeah.
με τον Ροδίτη να βάζει ένα μεγάλο καλάθι και να παίρνει και το φάουλ. Ναι. Για τρεις θα μας τελειάνει και στο τέλος. Όχι. Δεν θα μπει αυτό το σούτ. Είναι εντάξει. Επίσης αυτή δεν ήταν η εδεδειγμένη για το τέλος περίοδου. 26-25 λοιπόν. Οι ΕΠ κλείνουν μπροστά τελικά το πρώτο ημίχρονο. Μαζί σας και πάλι για το δεύτερο μισό του αγώνα. Στο κλειστό της Πεντέλης λοιπόν και πάλι. Οι δύο ομάδες είναι στο παρκέ όπως βλέπετε και ξεκινήσαμε. Ροδίτης για τρεις κατευθείαν, αστοχή. Ποιος το rebound, ο Διακάκης που είχε ώρα να περάσει το παρκέ. Βραχνός Διακάκης, Ροδίτης. Εγώ ποτέ δεν θα έχω τα ονόματα. Θεωρώντας ότι τα ξέρετε ενώ εγώ τα ξέρω. Καραγιάννης, όχι δεν θα μπει αυτό. Καραγιάννης, Δούκας, Πουλάκης και Βασιλόπουλος στη τετράδα των Cavs. Ιεπ, Ντίρζου, Ροδίτης παίχνει τώρα την μπάλα. Βραχνός και Διακάκης. Κάνω τις συστάσεις που πρέπει να κάνω στην πρώτη περίοδο. Μάλιστα, καλώς ήρθατε εγώ. Ο Ντίζου Αστόης, ο Βασιλόπουλος μάζεψε και μπαίνει προς τα μέσα. Όχι, θα βρει στον Καραγιάννη και αυτό στο Δούκα. Ελεύθερο τρίποντο. Όχι, όμως δεν θα μπει. Πουλάκι στο επιθετικό rebound με την βοήθεια του Καραγιάννη και το καλάθι. 26 όλα λοιπόν. Παραπέτσο. Ντίζου, το βραχνό. Σουτάρι και αστοχή ο Βραχνός, μαζεύουν δύο Cavs και Βασιλόπουλος και Καραγιάννης. Του θα κατρίσει μέσα. Έχει μπράβο Λιτσάκη. Τι έχασα, ένα τρίποτο του Δούκα έχασα, όχι το είπα μάλλον. Ποιος ήταν ο καθόλος. Βραχνός μέχρι μέσα για το 27-28 και Δούκας. Και πάλι Βραχνός για το 28-28 τώρα. Και φάω όλα από τον Βραχνό, όλα ο Βραχνός θα κάνει σε αυτήν την περίοδο για τους ΙΕΠ. Πουλάκης. Καραγιάννης. Πάλι Πουλάκης. Αστοχή από κοντά. Πάσαμε την κατοχή. Δεν έχει σημασία. Ροδίτης, το φάουλ από τον Πουλάκη. Θες και μια γουλίτσα καφέ, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Έχεις αγώνα. Να πάρεις δυνάμεις. Δούκας μέχρι μέσα. Με το «ε» το πήραμε το φάουλ Δούκα. Όχι, ήταν φάουλ, δύο παίχτες πέσαν πάνω του. Αλλά θέλουμε να το πειράξουμε. Παρά λίγο βήματα, τελικά assist στο Βασιλόπουλο για το 28-29. Δίζουν μέχρι μέσα, έξω και πάλι ο Βραχνός θα κάνει το drive. Αστοχή αυτή τη φορά. Το φάουλ από τον Καραγιάννη. Ροδίτης στο Βραχνό που έχει πλεονέκτημα. Ευστοχή ο Βραχνός για το 29-29, ενώ ο Δούκας δεν τον έπαιξε άμυνα, σταμάτησε γιατί είχε 3 δευτερόλεπτα όταν μιλάς στο διαιτητή. Αυτά παθαίνεις, 29-31. Και η απορία μου είναι ότι όταν καλοκαιριάς, τι θα κάνουμε εδώ μέσα ρε παιδιά. Ήδη έχω στάξει πολύ ζεστή σήμερα, μια ζεστή μέρα του Απριλίου. Μέχρι και 30 έδειχνε το θερμόμετρο. Ο Ροδίτης αστοχή για το 30-31. Να αυτό ακριβώς, 30-31 είναι το σκορ. Τόσο ήταν και βαθμό σήμερα το μεσημέρι.
Ροδίτης, χαλάθη και φάουλ από τον Ροδίτη, φοβερή ενέργεια, στάθηκε στον αέρα, έκανε ένα off-balance shoot. Αυτό το είπα σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν το σκορ. Καλό είναι οι παίχτες να κοιτάνε τον αγώνα και όχι το ταμπλό. Απλά άρχισε να μπει λίγο στο... Απλά έχει γραφτεί πρώτα στο φύλλο και μετά στον πίνακα. 32-31 λοιπόν, ξαναπερνάνε μπροστά οι FBF. Ζούκας για 3, όχι δεν θα μπει. Καραγιάννης όμως μάζεψε το rebound. Πουλάκης για το Βασιλόπουλο. Κακό τελείωμα. Εδώ και έχουμε φάουλ από τον Ροδίτη. Λάκης μέχρι μέσα. Στο Δούκα είναι αγροβολισμένος για 3 αστοχή. Ποιος το rebound. Βουλάκης και μία βολή. Μία βολή λοιπόν για το Μεθενίδη. Μέσα και πολύ, 33-31. Το Σακάς όπως τον βλέπετε λίγο εκεί σε προβάλλει αριστερά στην οθόνη σας. Έτοιμος να μπει η Δούκας αστοχής. Καραγιάννης στο δεκτικό πάνω το καλάθι. 32-32. Και αλλαγή. Ο Βασιλόπουλος στον πάγκο. Φάλαν τον Καραγιάννη πάνω στον Τρίζο και τις ανασχέτησε. Λούκας αστόχησε, ο Ροδίτης μάζεψε. Δίρσου. Ωραία, πήγε κόλλο. Όχι στην ομάδα. Τον Καραγιάννη, αλλά αστόχησε στο τέλος. Λούκας με τον Μεθενίδη. Θα βρει το Σακά στη γωνία. Κάνει τον drive ο Σακάς. Ψάχνει μια πάσα από τον Λούκα που είναι ελεύθερος για 3. Όχι, δεν είναι καλό, αλλά ο Σακάς είναι εκεί για τον θετικό rebound και θα δώσει τον Πουλάκη. Αστοχή από το ύψος σχεδόν των βολών, λίγο πιο πίσω. Ροδίτης για 3, πάλι in your face. Ναι, in your face. Δεν επικίνεται να βγουν 2, ένα θα βγει, βγαίνει ο Δούκας τελικά. 35-32 με το τρίποντο του Ροδίτη, σαν μαχαιριά ήταν στην καρδιά του Πουλάκη αυτό ή στη μούρη, δεν ξέρω που από τα δύο πόνεσε περισσότερο. Σακάς για τον Πουλάκη με ταμπλό όμως αυτός μπροστά στον Τίζο, ευστοχή 35-33. Ροδίτης και πάλι για 3, όχι άστοχος αυτή τη φορά, Σακάς. Σακάς δεν σουτάρει, μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή και το rebound είναι από το Μεθενίτη. Για 3 ο Μεθενίτης, 37-33. Λάθος από το Σακά εδώ. Δεν βρήκε τον Πουλάκη. Είχε φύγει από τη γωνία που ήταν. Ο συμπαίκτης δεν τον είχε δει και πέταξε την μπάλα εκτός. Ροδίτης. Ταλαιπωρεί τον Πουλάκη, αλλά δεν είναι ευστοχή. Ποιος το rebound, ο Καραγιάννης, ο Διακάκης, κανείς, ο Πουλάκης. Και Νικολαίδης για το 37-35, ναι. Έτσι απλά, όμορφα λεπτάκι, ωραία. Γράψε 2. Γυρνάει, είναι άστοχος, ο Καραγιάννης θα μαζέψει το rebound.
Και θα δώσει τον Μπουλάκη και πάλι μόνο στο Θωμάς. Για την ισοφάριση μπαίνει προς τα μέσα. Μπουλάκης, Σακάς. Για να δούμε θα σου φάει αυτός. Ναι, αυτό για την ισοφάριση, όχι. Με ταμπλό δεν είναι καλό. Με Μεθενίτης μέσα. 39-35. Και γράφουν. Και γράφουν τον πίνακα. Μεθενίδης και Νικολαίδης στα δύο τελευταία τρίποντα για το 39-37. Προδίτης, πολύ ωραία προσποίηση και καλάθι. Σακάς, ωραία ενέργεια, είναι άστοχος. Ο Διακάκης μάζεψε και βρήκε το Μεθενίδη. Για τρεις αυτός, όχι, αυτή τη φορά δεν θα μπει Βασιλόπουλος. Νικολαίδης. Καραγιάννης και Σακάς, πολύ ωραία γύρισε μπάλα. Σακάς μόνος του μέχρι μέσα. Τι έκανε σε Σακά. Κόστο. Μεθενίδης, ωραία προσφύγηση πάνω στον Καραγιάννη. Αστοχή στο τρίποντο. Βασιλόπουλος. Καραγιάννης, κάνει το 1-2. Σακάς για 3. Ου, δεν μπει. Ο Σακάς λοιπόν τον BDB. Μέσα τον BDB, μπάλα είναι για τους Cavs. Πάτα. Λούκας. Για τον Νικολαίδη. Καραγιάννης και Βασιλόπουλος, σουτάρει. Αστοχή ο Καραγιάννης, φυλά μαζεύει. Θα πάρει και το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Λούκας μέχρι μέσα, ωραία ενέργεια, είναι άστοχος. Φάουλ και βολή. Μία βολή λοιπόν για τον Λούκα. 40-37 παραμένει για Διακάκης. Δύο επιθέσεις, λογικά μία για κάθε ομάδα είναι. Όχι. Μέχρι το 10 έτσι. Πάω και δύο βολές λοιπόν για τον Ροδίτη που έπαιξε ωραία την τελευταία επίθεση. Πήρε το φάουλ από τον Βασιλόπουλο και πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Καραγιάννης νομίζω έκανε το φάουλ στη βοήθεια που πήγε να δώσει. Δύο βολές, ευκαιρία για το συν 5, θα είναι το μεγαλύτερο βοβάδισμα για τους ΣΥΕΠ. Όχι, δεν πάρει. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα. Και 10 δευτερόλεπτα μένουν. Ο Βασιλόπουλος θα εξαντλήσει μάλλον την επίθεση για να δούμε θα κάνουν την επόμενη φορά. Δεν κάναν κάτι καλό. Μπούκας στον Καραγιάννη και πάλι πάρα στον Καραγιάννη στην τελευταία επίθεση. Αυτό που κάνουν δύο φορές οι Cavs είναι τραγικό. Τραγική επίθεση και στην προηγούμενη περίοδο, τραγική και σε αυτή. Θα δούμε αν θα το βελτιώσουν στην τελευταία. Αυτά και σε λίγο μαζί. Πάπαντε στο παρκέ, 4 από τη μία, 4 και από την άλλη και ξεκινάμε την τελευταία περίοδο. 41-37 μπροστά. Η ΕΠ. Καραγιάννη για τον Μπουλάκη, ευστοχή, 41-38. Ροδίτης. Για τον Βραχνό, βγήκε ο Ντίρσου νομίζω πρώτη φορά ο φιλός. Ροδίτης μέσα, 43-38. Κουλάκης, πολύ ωραία, φάουλ. Δέκα.
43-39 από τον Μπουλάκη. Ροδίτης έξω, δεν θα μπει αυτή τη φορά, ο Διακάκης θα βγάλει την μπάλα. Νικολαίδης για τον Μπουλάκη και από εκεί στο Δούκα. Μια προσπίση και ένα τρίποντο για όχι, 43-39 παραμένει. Εθενίδης για τρεις, ούτε αυτό. Καραγιάννης αφήνει στον Μπουλάκη. Νικολαίδης από τα 8 μέτρα, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, αλλά θα καταλήξει στα χέρια του Λούκα. Μπουλάκης πολύ ωραία, θα πάρει το φάουλ, δεν θα έρθει το καλάθι. 43-39. Νικολαίδης και πάλι για τρεις από την άλλη πλευρά, μέσα αυτή τη φορά, 43-41. Πλησιάζουν στους δύο οι Cavs. Ροδίτης χάνει το κοντρόλ της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας, κοντρόλ είναι στο ποδόσφαιρο. Δούκας για τρεις και την ισοφάριση, όχι. Ροδίτης και αυτός για τρεις, ούτε αυτός. Νικολαίδης. Μπουλάκης μέχρι μέσα με το δεξί ευστοχή, 43-42 στο μείον 1. Είσαι πολύ γρήγορο στα γόρια μου, με ξάχνει. Μάλιστα. 45-42, άμεση απάντηση από το Μεθενίδη και time out. Μαζί και πάλι σε λίγο. Ξεκινήσαμε και πάλι. 45-42, 9 λεπτά από το τέλος. Θα πρέπει να μην κάνει. Λοιπόν με το τρίποντο του Μεθενίτη πριν το time out. Νικολαίδης γυρνάει με τα πλέονια άστοχος, παλεύει για το rebound, θα το πάρει ο Πουλάκης. Νικολαίδης για τρεις, όχι ούτε τώρα. Ροδίτης θα δεχτεί και νέο μπλόκα τον Πουλάκη. 2-2 Πουλάκη σήμερα, 2-2, όχι 2-2, 2 τάπες απλά. Μεθενίτης, η μπάλα είναι έξω. Νικολαίδης. Φάουλ από το Διακάκη. Βήματα τον Καραγιάννη είχαμε στην τελευταία φάση. Ροδίτης και πάλι your face στον Μπουλάκη. Ναι, Μπουλάκης όποτε έχει σηκώσει το χέρι μέσα στη μούρη του το έχει φάει. Τα λέω καλά. Δύο τάπες λοιπόν από τον Μπουλάκη, τρία in your face από τον Ροδίτη. Στη μάχη βγαίνει νικητής ο Ροδίτης. Νικολαίδης και πάλι άστοχος. Καραγιάννης μάζεψε, άφησε τον Μπουλάκη και αυτός απαιτήθηκε το καλάθι από κοντά, 47-43. Και νέο in your face, όχι. Νικολαίδης για τον Δούκα. Φάουλ. Από το επόμενο είναι βολές. Και νέα αλλαγή, δίνουν στη θέση του Γιακάκη. Βασιλόπουλος ωραία με το αριστερό μέχρι μέσα, 47-44. Θα καλέσει το τσιλό σε αυτό το μαλλίκι. Α, εντάξει, να μην φτιάξει το μαλλί. Αυτό που είπες, επειδή το εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν όπως είπες, fair play από τους Cavs για ένα πόντο.
48-44 με το καλάθι που ήταν του Ροδίτη και παίζουμε πάλι. Και φάουλ για τους Cavs. Μεθενή της αστούχησε. Νικολάης θα πάρει το φάουλ για μια βολή. Μέσα η βολή, 48-45. Και το τρίποντο από τον Ροδίτη, πάλι μπροστά στον Μπουλάκη, 50-45. Δούκας, ωραία προσποιήθηκε, άφησε στον Μπουλάκη για το 50-46. Ωραία άμυνα από πίσω, κλέβει την μπάλα ο Μπουλάκη πάνω στον Ροδίτη. Βασιλόπουλος Μεθενίδης για 3. Μέσα! 52-46. Βασιλόπουλος προσποιείται, μπαίνει μπροστά μέσα. Νικολαίδης για τον Δούκα. Αυτός πάει μπροστά μέσα, θα βρει χώρο, θα ευστοχίσει. 52-47. 5 λεπτά μένουν για να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι. Ο Δίτης φοβερό σούτ, αστοχή. Αλλά ο Ντίζος θα σπρώξει την μπάλα στο Μεθενίδη για το 53-47. Δούκας, πολύ κακή ενέργεια. Αστοχή ο Δούκας. Αστοχή και ο Μεθενίδης όμως, Ραχνός. Ροδίδης είναι μόνος του, όχι δεν το βρήκατε, αλλά αστοχή. Εδώ ο Νικολαίδης ήταν μόνος του απέναντι σε 2 ΙΕΠ. Και time out. Και πάλι μαζί λοιπόν για τα τελευταία 4 λεπτά. Η Κάρφου είναι φιλοξενούμενη με το 47. Η ΙΕΠ γηπεδούχη με τα μαύρα 53, 47 λοιπόν. Για όσους δεν ήταν μαζί μας πιο πριν. Αστόχησε ο Δούκας και ο Ροδίτης. Γυρνάει ένα off balance shoot πάνω στο Μπουλάκι, είναι άστοχος. Ο Ντίνος θα κάνει το foul και ο Νικολαίδης θα πάει στη γραμμή για μια βολή. Μέσα η βολή, 53-48 λοιπόν. Ντίζου θα βάλει το καλάθι για το 54-48, χτυπάνε τώρα κοντά στο καλάθι εκεί που έχουν πλεονέκτημα. Βασιλόπουλος αστοχή στο τρίποντο, Ροδίτης μαζεύει. Το κλέψιμο από τον Βασιλόπουλο όμως, πολύ καλή άμυνα εδώ, ξεχρέωσε για το άστοχο τρίποντο πριν. Θα βάλει και το καλάθι, 54-49, φοβερός Βασιλόπουλος. Ο Μπουλάκης πήγε για βοήθεια, άφησε τον Ροδίτη μόνος του, στάρι για 3, αστοχή, έχει φάει 3 μέσα στη μούρη. Φάουλ από τον Μεθενίδη και 2 βολές για τον Δούκα. Θα σου πω, ο Δούκας αστοχή. Παίζει. Μέσα η δεύτερη από τον Δούκα. 54-50. Βήματα από τον Βραχνό, λάθος, κρίσιμο λάθος αυτό. 54-50. Έξω λοιπόν για τους Cavs. Βασιλόπουλος για 3, αστοχή. Μάζεψε ο Ροδίτης.
ποτέ. Τέλος χρόνου επίθεσης. 54-50, ο Ροδίτης έκανε μια πολύ κακή επίθεση εδώ για τους ΙΕΠ. Κούμενη μπάλα στα χέρια. Δούκας προσπίδε, σουτάρ για 3. Όχι, δεν θα ευστοχίσει. Ντίζου μαζεύει. Κουλάκης έκανε το κλέψιμο πάνω στο Μεθενίδη, μπήκε μέχρι μέσα και στόχισε. 54-51. 1 και 11 μένει. Μεθενίδης για 3, σούταρε κατευθείαν, δεν περίμενε. Είναι πολύ κακή επίθεση αυτή από το Μεθενίδη, δεν ξέρω γιατί έκανε σούτ κατευθείαν. 1 λεπτό μένει. Νικολαίδης, το Βασιλόπουλο, πόδι. Πουλάκης. Δεν κοιτάει κανένα, μπαίνει μέχρι μέσα στο χείο Πουλάκης. Απ' έξω η επαναφορά, ήταν μόλις το δεύτερο φάουλ και time out έχουμε για τους EPF. Οπότε μαζί σε λίγο για τα τελευταία 46 δευτερόλεπτα. Έχουμε χάσει ένα φάουλ λοιπόν, γιατί δεν είχε πατηθεί το κουμπάκι. Τέσσερα τα ομαδικά των Cavs. Και πάλι φαίνει φάουλ. Όχι, θα παίξουν άμυνα τώρα. Βραχνός, Μεθενίτης. 10! Μεθενίτης για 3. Αστοχή ο Τρίζου μαζεύει. Και μία βολή λοιπόν για τον ψηλό. 54-51, 26 δευτερόλεπτα μένουν. 10! Μία ελπίδα έχουν οι Cavs να χάνουν τις βολές ο ψηλός όπου δεν το επιτυχαίνουν και να βάλουν κανένα τρίποντο για να δούμε τι θα γίνει. Μέσα η βολή όμως από τον Τίρζου. Βούκας. Προσπίδες στο αργιά 3. Μέσα. 55-53. 21 δευτερόλεπτα μένουνε. Ωραία προσπίθα από τον Πουλάκη. Τι κάνουν, γιατί δεν κάνουν φάουλ. Το κάναν τελικά. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα λοιπόν μένουνε. 55-53 για να δούμε ο Ροδίτης, αστοχή στην βολή. Όχι, αστοχή, αλλά ο ίδιος το rebound. Θα του κάνει και πάλι φάουλ. Δύο βολές τώρα. Ροδίδης και πάλι άστοχος και οι ελπίδες αναπτερώνονται για τους Cavs. 55-53. Δεν με έχεις ακούσει τα καλύτερά μου να ξέρεις το τσάκ. Εννοείται ότι γράφω. Και δεύτερη άστοχη και πάλι μπαμ. Θέλω να αυτοκτονήσω. Όχι, δεν θέλω να αυτοκτονήσω βασικά. Έχει χάσει 3 βολές ο Ροδίτης και δεν μπορεί να πάρει ένα rebound. Ο Ντίζου δεσπόζει, μαζεύει τα σκουπίδια και στέλνει στις βολές. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Και στέλνει και πάρει στις βολές τους EPF. Για να καθαρίσει το μάτσο Μεθενίτης τώρα. Όχι. Χαρακίδι λέγεται αυτό που παρακα. Αν χάσουν, καλύτερα να πάνε να πνιγούν. 55-53. Εδώ και ώρα το 55-53 και 55-53 παραμένει Πουλάκης στο Δούκα. Προσποιείται, σηκώνεται σουτάρι για την ισοφάριση, όχι έρμπολ. Έρμπολ, D.
Ντίρζου μαζεύει και έχουμε τη λήξη. Όχι, δεν έχουμε τη λήξη. Πρόλαβε ο Βασιλόπουλος στο ένα δευτερόλεπτο, έκανε το φάουλ. 55-53 με τον Ντίρζου να πηγαίνει στις βολές. Με μία καθαρίζει το παιχνίδι. Με μία άστοχη και πάλι καθαρίζει το παιχνίδι. Αστοχή ο Ντίρζου. Τι γίνεται ρε παιδιά. 0 στις 4. Τώρα καλό είναι να τη χάσει. Έμπολ. Η μπάλα είναι από το πλάι και να που έχουν ελπίδες. Και time out. Σωστό. Ο Ντίρζου έκανε το χειρότερο λάθος. Η μπάλα θα πάει από το πλάι με τους Σκάους να έχουν μια ευκαιρία να πάνε το μάτι στην παράταση. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, και πάλι μαζί σας για αυτό το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πουλάκι στην επαναφορά και για να δούμε τι θα καταφέρουν οι Cavs. Λούκας για τρεις και την ισοφάριση. Όχι, μπάλα δεν μπαίνει. Το χάνει. 55-53. Καλό σουτ κύριε για το ένα δευτερόλεπτο. Ωραία προσπάθεια οι Cavs. Αλλά η ΕΠ ήταν πιο τυχερή. Καθώς ικανή δεν πολύ ήταν. Γιατί χάσανε 6, 5 βολές σίγουρα. Αυτά, καλό σας βράδυ.